του 1932 και αποφασίζει δι' καθιέρωση της θερινής ώρας στην Ελλάδα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Σύντομα όμως εγκαταλείφθηκε η εφαρμογή της. Στη δεκαετία όμως του 1970, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη, το 1973 αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης τότε και της Ελλάδας, με έναρξη το 1975. Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται στη Γλυφάδα ο ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, Αλέκος Παναγούλης. Γεννήθηκα στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1939. Ο Αλέξανδρος ήταν ένας χαρακτήρας από μικρό παιδί, ζωηρός και πάνω απ' όλα φιλότιμος, πονόψυχος. Εδώ στη Γλυφάδα που μεγαλώσαμε και από μικρός έδειχνε μια τάση προς τα γράμματα, έδειχνε μια τάση ενός παιδιού που δεν φοβόταν τίποτε. Εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στις κεντρώες πολιτικές δυνάμεις του τόπου στην Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Αλέξανδρος είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Οργάνωσης Νέων Ενώσεως Κέντρου. Και όταν ξεκινάει ο ανένδοτος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρωτοστατεί στις διαμαρτυρίες κατά των αποστατών και του παλατιού. Συμμετείχε ενεργά στον αγώνα για την επαναφορά της δημοκρατίας και εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Για τον τρόπο που θα γίνεται η απόπειρα, κατέληξα σε αυτή τη μέθοδο μετά από συστηματική παρακολούθηση του Παπαδόπουλου και είδα ότι τα μέτρα ασφαλείας που έπαιρνε δεν επέτρεπαν κανένα άλλο τρόπο ενεργείας. Τώρα, από το σημείο που τελικά αναγκάστηκα να κάνω την πυροδότηση δεν υπήρχε καλή ορατότητα με αποτέλεσμα να αποτύχει η απόπειρα αυτή. Μετά την έκρηξη της βόμβας, εγώ επίδειξα στην θάλασσα, κολύμπησα κάτω από το νερό για ένα μικρό διάστημα και συνεχεία βγήκα στα βράχια, όπου σκύβοντας, για να μην φαίνομαι από την πλευρά του δρόμου, έτρεξα για ένα διάστημα 50-100 μέτρων. Θέλοντας να φτάσω στο σημείο από που θα έπρεπε να βρίσκομαι για να μου παραλάβει μια βενζινάκατος που θα περνούσε εκείνη την ώρα. Δεν μπόρεσα να φτάσω εν γέρος, διότι κινούνται από όλες τις κατευθύνσεις οι αστυνομικοί και έτσι πρόχειρα κρύφτηκα κάτω από ένα βράχο. Στη μεταπολίτευση, ο Αλέξανδρος Παναγούλης εκλέγεται βουλευτής στη Β' Αθηνών με την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974. Σκοτώνεται την Πρωτομαγιά του 1976, ηλικία 36 ετών, κατόπιν τροχαίου ατυχήματος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πόσα χρόνια δισεχτά μέσα σε μια ώρα. Στις 18 Ιουνίου του 1989 είχαν γίνει βουλευτικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι πήρε το 44,25% των ψήφων, λόγω του σχεδόν αναλογικού εκλογικού συστήματος, είχε πάρει 145 βουλευτές. Το Πασόκ είχε πάρει 125 βουλευτές. Ο Συνασπισμός της Αριστεράς παίρνει 13,12% των ψήφων, μόλις μία εκατοστιαία μονάδα πάνω από το άθροισμα των ποσοστών που είχαν πάρει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 1985, χωριστά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εσωτερικού. Σαν σήμερα, Κυριακή 2 Ιουλίου του 1989, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ορκίζομαι στο όνομα, της Αγίας και Ομούσιας, να πληρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Θα παραμείνει στην εξουσία στις 12 Οκτωβρίου του 1989. Φροντίσαμε να μην παραγραφούν τα σκάνδαλα, που είναι και ένας από τους λόγους που σχηματίστηκε αυτή η κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά άρχισε και προχώρησε αρκετά η αποκομματικοποίηση του κράτους. Ένα άλλο θετικό, αν θέλετε, σημείο που δούλεψε η κυβέρνηση αυτή είναι η αλλαγή στην τηλεόραση. Κόψαμε, θα έλεγα, τον ομφάλιο λόρο που συνέδεε την κυβέρνηση με τη τηλεόραση.